σημερινό masterclass σερβίρουμε 3 ξεχωριστές σαλάτες με τόνο, παντζάρια και ψητή γαλοπούλα. Σιγοψημένη ψητή χοιρινή πανσέτα και κρέμα πορτοκαλιού με φρούτα του δάσους. Ποια είναι τα μυστικά για την τέλεια σαλάτα, πώς συνδυάζουμε υλικά και dressing, πώς μπορούμε να ψήσουμε την πιο τρυφερή χοιρινή πανσέτα με τραγανή κρούστα. Στο Masterclass όλες οι απαντήσεις μαζί με μάθημα ζαχαροπλαστικής για εντυπωσιακή κρέμα πορτοκαλιού με ζελέ πορτοκάλι και φρούτα του δάσους. Χοιρινή πανσέτα έχουμε μαγειρέψει πάρα πολλές φορές. Είναι ωραίο κρέας, τρυφερό, οικονομικό, μαγειρεύεται με χιλιάδες τρόπους. Με τον τρόπο όμως που θα το φτιάξουμε τώρα δεν το έχουμε ξαναμαγειρέψει και είναι ένας συναρπαστικός τρόπος γιατί το μαγειρεύουμε, γίνεται πολύ τρυφερό και μετά το βάζουμε και λίγο στο τηγάνι με ένα αρωματικό λάδι και το κάνουμε και μια ωραία κρούστα και ξαφνικά γίνεται πολύτιμο. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα μαγειρέψουμε αυτή την ωραία πανσέτα. Πολύ εύκολη διαδικασία, απλή, προσέξτε. Εδώ έχω ένα κομμάτι πανσέτας χωρίς κόκαλο, ενιαίο. Δεν το έχουμε κόψει σε πανσετάκια, έτσι, ολόκληρο. Και δύο φύλλα αντικολλητικού χαρτιού. Σε ένα βαθύ ταψί, στρώνω το ένα φύλλο. Και αυτό το κάνω για να μην κολλήσει το κρέας κάτω στο ταψί όσο ψήνεται, γιατί θα μαγειρευτεί για αρκετές ώρες στον φούρνο. Βάζω το κρέας μέσα στο ταψί. Και εδώ τώρα ρίχνω όλα τα υλικά που θα το βοηθήσουν να αποκτήσει πολύ ωραία γεύση. Ξεκινάω. Κρεμμύδι, ψιλοκομμένο. Καρότο, ψιλοκομμένο και αυτό. Σέλερι. Και πράσα. 4 λαχανικά με ωραία γλυκιά γεύση και με αρώματα. Και εδώ μπορείτε να τα βλέπετε ψιλοκομμένα, καρεδάκι πολύ ψηλό, να μην σας τρελάνω, μπορείτε να τα κόψετε και ακανόνιστα. Πάμε τώρα στα μπαχαρικά. 4 μπαχαρικά για να σπάσουμε τη λιπαρότητα του κρέατος. Ξύλο κανέλας, φύλλο δάφνης, αστεροειδής γλυκάνισος και κόκκι πιπεριού. Πάμε λοιπόν, ένα ξύλο κανέλας, 2-3 φύλλα δάφνης, μερική αστεροειδής γλυκάνιση. Και ρίχνω και κόκκους πιπεριού. Μαύρο πιπέρι. Δεν αλατίζω το κρέας γιατί σκληραίνει. Θα ρίξω όμως τώρα λευκό κρασί. Και ζωμό κρέατος. Εδώ προσεκτικά βάζω το ζωμό στην άκρη για να μην μου διαλύσει τα μπαχαρικά, μην τα πάρει από την επιφάνεια του κρέατος. Και εδώ το ίδιο. Βλέπετε ότι ο ζωμός εδώ έχει σχεδόν καλύψει όλο το κρέας. Εδώ τώρα βάζω ακόμη ένα φύλλο αντικολλητικού χαρτιού. Και εδώ βάζω κάτι βαρύ, όπως για παράδειγμα ένα καπάκι γάστας που αντέχει στη θερμοκρασία και θα ψήσω το κρέας έτσι. Βάζοντας αυτό το βάρος, το κρέας μου θα βγει σε μια ευθεία γραμμή. Πάμε λοιπόν τώρα στο φούρνο, μαγείρεμα στους 150 βαθμούς, σε προθερμασμένο φούρνο για 3 ώρες. Μικρή θερμοκρασία, μεγάλη διάρκεια ψησίματος για να έχουμε ένα χοιρινό λουκούμι. Πάμε στο φούρνο. Για 6 μερίδες σιγοψημένο χοιρινό με τραγανή κρούστα θα χρειαστείτε 1,5 κιλό χοιρινή πανσέτα, 2 καρότα, 2 κρεμμύδια, 2 πράσα, 2 κλωναράκια σέλερι, 2 φύλλα δάφνης, 250 ml λευκό κρασί, 2 λίτρα ζωμό κρέατος, 1 κουταλιά της σούπας κόκκους πιπεριού, 2 ξύλα κανέλας, 4 αστεροειδείς γλυκάνισους, αντικολλητικό χαρτί, αρωματικό λάδι ελιάς με θυμάρι, μουστάρδα με μέλι, ανθό αλατιού ζενιφάδες με άρωμα μπάρμπεκι. Μετά από 3 ώρες στο φούρνο, αφήνουμε το κρέας να κρυώσει.
Το βλέπετε εδώ. Ένα ωραίο κομμάτι κρέατος, καλοψημένο, τρυφερό. Και τώρα, το μόνο που μας μένει είναι να το περάσουμε από λίγο λάδι εδώ σε ένα αντικολλητικό τηγάνι σε δυνατή θερμοκρασία για να το κρατινάρουμε και να του δώσουμε και πολύ ωραία εμφάνιση και ακόμη πιο έξτρα γεύση. Εδώ έχουν μείνει μερικά κομμάτια από τα λαχανικά και από τα μπαχαρικά. Αυτά τα μαζεύω για να το κόψω σε μικρότερα κομμάτια για να το ψήσω. Σκουπίζω το κρέας με χαρτί κουζίνας και κόβω ωραία κομμάτια. Εννοείται πως δεν πετάμε τίποτα, όλα αυτά τα κομματάκια τα ψήνουμε με το αρωματικό λάδι, αλλά τώρα πάμε να κάνουμε ένα ωραίο σερβίρισμα. Εδώ, στα κομμάτια του κρέατος, ρίχνω αρωματικό λάδι και έχω ένα λάδι ελιάς αρωματισμένο με θυμάρι. Θα του δώσουμε λοιπόν έξτρα άρωμα, γιατί εδώ θα τα λείψω με το λάδι και μετά θα τα ψήσω σε μια αντικολλητική σκάρα, την οποία αφήνω να καεί και πολύ καλά. Και αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να αρωματίσουμε το φαγητό μας. Δηλαδή, έχουμε θυμάρι το οποίο έχει ποτίσει μέσα στο λάδι, το λάδι έχει αρωματιστεί και όταν το χρησιμοποιήσουμε έχει πολύ έντονη μυρωδιά θυμαριού. Αγαπημένο μυρωδικό και με το χοιρινό ταιριάζει τόσο ωραία. Και τώρα, όταν θα το βάλω στο αντικολλητικό τηγάνι εδώ, στην αντικολλητική σκάρα, θα βγάλει ακόμη περισσότερα αρώματα. Πάμε λοιπόν. Και ρίχνω τα κομμάτια του κρέατος από την πλευρά που τα έχω αλείψει με το λάδι. Απίθανα αρώματα! Και με αυτή την τεχνική εξασφαλίζουμε πολύ τρυφερό κρέας και ωραία ξεροψημένη εξωτερική πλευρά. Πασπαλίζω με ανθό λαθιού, σας είπα ότι αλατίζουμε στο τέλος και εδώ έχω ανθό λαθιού με άρωμα μπάρμπεκιου γιατί ταιριάζει απόλυτα με τη χοιρινή πανσέτα. Τρίβω τις νυφάδες επάνω στο κρέας. Έχω αρώματα συγκλονιστικά, αρωματικό λάδι, ανθό λαθιού αρωματισμένο. Τα έχουμε όλα. Τέλειο ψήσιμο και πάμε για σερβίρισμα. Έχοντας ένα τόσο ωραίο μαγειρεμένο χοιρινό κρέας, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο από μουστάρδα με μέλι. Τέλειο συνοδευτικό. Μουστάρδα φτιαγμένη με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο και με μέλι. Σούπερ γεύση, σούπερ άρωμα. Δεν τελειώσαμε όμως εδώ. Έχω ακόμη λαχανικά δίπλα σαν γαρνιτούρα, μία ποικιλία από λαχανικά. Βρασμένα και γλασαρισμένα, δηλαδή περασμένα πολύ γρήγορα από το βούτυρο με ελάχιστη ζάχαρη. Έχουν ωραία γεύση, βάζω και τα λαχανικά δίπλα. Και μερικές σταγόνες από το λάδι αυτό, το αρωματισμένο με θυμάρι, επάνω στο κρέας και στα λαχανικά.
Και έτσι μάθαμε μια καινούργια τεχνική και μαγειρέψαμε ένα απίθανα τρυφερό χοιρινό κρέας αρωματισμένο με θυμάρι. Απίθανο! Για την σιγοψημένη ψητή χοιρινή πανσέτα στρώνουμε ένα φύλλο αντικολλητικού χαρτιού σε ένα βαθύ ταψί. Ακουμπάμε το κομμάτι του κρέατος και ρίχνουμε τα λαχανικά, τα μπαχαρικά, το λευκό κρασί και το ζωμό. Σκεπάζουμε με ένα φύλλο ακόμη αντικολλητικού χαρτιού. Ακουμπάμε κάτι βαρύ, όπως ένα καπάκι γάστρας ή κατσαρόλας, που μπορεί να μείνει στο φούρνο για να παραμείνει το κρέας επίπεδο. Ψήνουμε το κρέας για 3 ώρες στους 150 βαθμούς. Βγάζουμε το κρέας μετά προσεκτικά και το αφήνουμε να κρυώσει. Το κόβουμε σε μικρά τετράγωνα κομμάτια και το σοτάρουμε στο αρωματικό ελαιόλαδο για λίγα λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα. Πασπαλίζουμε με ανθό αλατιού με άρωμα μπάρμπακιου και συνοδεύουμε με μουστάρδα με μέλι και λαχανικά της αρεσκίας μας. Μάθημα μαγειρικής για σαλάτες. Τρεις ξεχωριστές σαλάτες για να δούμε. Τρεις τεχνικές με τρία βασικά υλικά. Ξεκινάω με μία πατατοσαλάτα. Θα δούμε βήμα-βήμα πώς μπορούμε να κάνουμε μία τέλεια πατατοσαλάτα. Αγαπητοί, ωραία σαλάτα. Την έχουμε στο τραπέζι μας, ταιριάζει σε πολλά μενού. Μπορούμε να τη σερβίρουμε και σαν κυρίως πιάτο, όπως αυτή που θα φτιάξουμε σήμερα, γιατί έχει και τόνο, οπότε έχουμε λαχανικά, πρωτεΐνες, είναι σούπερ συνδυασμός. Βήμα πρώτο, για να κάνουμε ωραία πατατοσαλάτα, θέλουμε ωραίες πατάτες με άμυλο. Εδώ, για να έχουμε περισσότερο ενδιαφέρον, έχω βάλει και γλυκό πατάτα βραστή, έτσι και για το χρώμα και για τη γεύση. Βήμα δεύτερο, βράζουμε τις πατάτες, είτε με τη φλούδα τους, είτε καθαρισμένες. Αφού τις βράσουμε, τις στραγγίζουμε, τις καθαρίζουμε, αν είναι με τη φλούδα τους, τις κόβουμε σε μικρότερα κομμάτια, τις βάζουμε σε ένα μπολ και όσο είναι ζεστές, τις ραντίζουμε με λίγο ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε με λίγο ανθό αλατιού σε νυφάδες. Δύο υλικά πολύ σημαντικά για να δώσουν την τέλεια γεύση στις πατάτες και έτσι όπως οι πατάτες είναι ζεστές, απορροφούν το ελαιόλαδο και κάθεται και ο ανθός αλατιού που τους δίνει νοστιμιά και έχουμε μια πολύ ωραία βάση. Και τώρα πάμε στα υπόλοιπα υλικά. Εδώ τώρα έχω καρότο τριμμένο, κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο που ταιριάζει απόλυτα, κάπαρι στραγγισμένη από την άλπη της γιατί θέλω την ωραία της γεύση, και φιλετάκια τόνου σε λάδι ή σε νερό, η επιλογή είναι δική σας, για να κάνουμε μια ωραία τόνοσαλάτα μαζί με τις πατάτες. Δηλαδή ξεκινάμε από μια πατατοσαλάτα και τελειώνουμε σε μια ωραία πατατοσαλάτα με τόνο. Και εδώ βλέπετε, δεν τα σπάω σε μικρότερα κομμάτια γιατί έτσι όπως θα ανακατέψω τα υλικά, αυτά είναι πολύ ευαίσθητα, οπότε θα αρχίσουν να σπάνε σιγά σιγά, δεν θέλουν να διαλυθούν τελείως. Πάμε τώρα στο υλικό που θα μας δώσει όλα τα αρώματα στη σαλάτα μας. Αρωματική σάλτσα. Ένα καινοτόμο προϊόν. Είναι dressing, είναι μαρινάδα, είναι και σάλτσα. Και έτσι μπορώ να μαρινάρω κρέας, να ψήσω κρέας, να μαγειρέψω κρέας με αυτή τη σάλτσα και παράλληλα να τη χρησιμοποιήσω και σαν dressing.
Με τα βραστά λαχανικά είναι ιδανική. Και εδώ είναι ακόμη πιο ιδανική γιατί έχω ωραίες πατάτες. Είναι ζεστές, έχουν απορροφήσει το λίγο ελαιόλαδο που έριξα. Ρίχνω τώρα και την αρωματική σάλτσα. Και εδώ μιλάμε πλέον για λεμονάδες, νύξεις, μουστάρδα, μυρωδικά πολλά. Οπότε καταλαβαίνω ότι έχουμε πολύ πλούσια γεύση. Ρίχνω και την αρωματική σάλτσα. Και επειδή είναι ιδανική και για ψάρι, εδώ συνδυάζω και τα βραστά λαχανικά και τον τόνο. Και ανακατεύω. Και ήδη έχω φοβερά αρώματα. Φοβερά αρώματα. Πάμε για σερβίρισμα. Απίθανα χρώματα και εξαιρετικά αρώματα, όσο για τη γεύση και αυτή είναι πάρα πολύ δυνατή. Και εδώ τώρα, για το τελικό σερβίρισμα, ρίχνω λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι και φύλλα κάπαρης. Αυτά τα φύλλα είναι τουρσάκια μικρά, είναι μέσα σε ξύδι, σε αλάτι και έχουν πολύ δυνατή γεύση. Και εδώ φυσικά, επειδή έχουμε τον τόνο και τις πατάτες, ταιριάζουν απόλυτα. Είδαμε λοιπόν, βήμα-βήμα, πώς μπορούμε να κάνουμε μια τέλεια πατατοσαλάτα, τις βασικές αρχές για να γίνουν οι πατάτες πολύ ζουμερές, πολύ νόστιμες, πολύ αρωματικές, πώς μπορούμε να κάνουμε το τέλειο dressing και να κάνουμε και έναν ωραίο συνδυασμό και να σερβίρουμε πατατοσαλάτα με τόνο και να αναβαθμίσουμε μια κοινή πατατοσαλάτα, να πάμε σε κάτι πιο ωραίο. Αυτό το πιάτο είναι εντυπωσιακό, κλέβει την παράσταση και μπορεί να σερβιριστεί και μόνο του σαν κυρίως γεύμα. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά για αυτή τη σαλάτα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με την επόμενη που είναι εξίσου νόστιμη. Για την αρωματική τόνο σαλάτα θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια βρασμένες πατάτες και γλυκοπατάτες, 300 γραμμάρια τόνο σε λάδι, 4 κουταλιές της σούπας αρωματική σάλτσα, 1 κουταλιά της σούπας κάπαρη, 2 τριμμένα καρότα, 2 ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια, ανθό αλατιού σε νυφάδες, ελαιόλαδο και καπαρόφυλλα για το γαρνίρισμα. Αφορμή για τη σαλάτα που θα φτιάξουμε τώρα, πήρα από μια καινούργια γεύση από ψητή γαλοπούλα, ένα ωραίο αλατικό, ψητή γαλοπούλα με αλάτι μαλαϊόν, με 1% λιπαρά και με ξεχωριστή γεύση, τα έχει όλα. Αυτή λοιπόν την γαλοπούλα μπορούμε σαφώς να τη σερβίρουμε με τους γνωστούς τρόπους, σε σάντουιτς, σε τόστ, με ζυμαρικά να κάνουμε ωραίες σάλτσες, αλλά έχετε σκεφτεί ποτέ να κάνουμε μια ωραία σαλάτα? Να λοιπόν, πώς γίνεται μια ωραία σαλάτα με ψητή γαλοπούλα? Εδώ έχω το παστούνι της γαλοπούλας, θα το κόψω σε μικρότερα κομμάτια και εδώ η πρωτοτυπία είναι στην παρασκευή της. Δεν θα την ψιλοκόψω, θα την πολτοποιήσω εδώ στο πολυμίξερ. Κόβω λοιπόν ένα μεγάλο κομμάτι. Και μετά το κόβω σε μικρότερα κομμάτια για να το πολτοποιήσω ευκολότερα. Αυτή η ψητή γαλοπούλα είναι πάρα πολύ νόστιμη και μπορούμε να τη σερβίρουμε έτσι όπως είναι, να την απολαύσουμε. Αλλά γίνεται ακόμη πιο απολαυστική όταν την ενώσουμε με μαγιονέζα και όλα αυτά τα υλικά. Και αφορμή παίρνω από μια σαλάτα που παίζει σε πολλές κουζίνες του κόσμου και αυτή τη σαλάτα μπορούμε να τη σερβίρουμε σαν σαλάτα, σαν dip, σαν ένα πολύ ωραίο spread για ανάμεσα σε φέτες ψωμίου για να κάνουμε ωραία σάντουιτς. Και έτσι τα συνδυάζω όλα αυτά και κάνουμε μια ωραία σαλάτα με ψητή γαλοπούλα με μαγιονέζα και τη σερβίρω με χωριάτικο ψωμί. Βάζουμε τα κομμάτια της γαλοπούλας μέσα στο πολυμίξερ και τα πολτοποιούμε.
Δεν θέλει πολύ, δευτερόλεπτα. Έχει κοπεί σε πολύ μικρά κομματάκια. Οπότε πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Και εδώ προσθέτω αγγουράκι του ρουσί, ψιλοκομμένο. Σέλερι ψιλοκομμένο και αυτό. Λίγο μαϊντανό. Και αυγά βραστά. Ταιριάζουν απίθανα όλα αυτά τα υλικά. Και όπως βλέπετε εδώ, τα τρίβω για να ενωθούν πολύ ωραία. Και εδώ έχουμε έναν μαγικό συνδυασμό. Όταν θα το δοκιμάσετε θα καταλάβετε κι εσείς. Αυγά βραστά, ψητή γαλοπούλα και μαγιόναζα. Θεϊκός συνδυασμός. Και για το τέλος, για το dressing, έχω μια ωραία μαγιονέζα. Και έχοντας γαλοπούλα με λίγα λιπαρά, με 1% μόλις λιπαρά, μπορούμε να βάλουμε και μια light μαγιονέζα και θα δώσουμε γεύση, εδώ ταιριάζει απόλυτα, με μουστάρδα, με μέλι. Φτιαγμένη με εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, με μέλι, είναι σούπερ νόστιμη, σούπερ αρωματική. Αυτά είναι τα υλικά. Ωραία σαλάτα, πρωτότυπη και θα κλέψει και αυτή τις εντυπώσεις. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ βήμα-βήμα πώς μπορούμε να κάνουμε μια σαλάτα με αλαντικό σαν βασικό υλικό, μια ωραία ψητή γαλοπούλα με αλάτι μαλαϊών και με μαγιονέζα. Και εφόσον η ψητή γαλοπούλα είναι ψημένη με αλάτι μαλαϊών, δεν προσθέτω άλλο αλάτι εδώ. Απίθανη. Και πάμε για σερβίρισμα. Και θέλω και κανένα δύο κορυφές από φρέσκο θυμάρι. Ωραία σαλάτα, διαφορετική, γεμάτη γεύση, με βασικό υλικό, ψητή γαλοπούλα, με αλάτι μαλαϊών, με λίγα λιπαρά. Μπορούμε να τη σερβίρουμε όπως είναι, στην αρχή ενός τραπεζιού. Είναι από μόνη της ένα γρήγορο σνακ και ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμιού μας κάνει το τέλειο σάντουιτς. Λιχουδιά για μικρούς και μεγάλους. Για τη σαλάτα με ψητή γαλοπούλα θα χρειαστείτε 300 γραμμάρια ψητή γαλοπούλα με αλάτι μαλαϊών, 250 γραμμάρια μαγιονέζα, ένα κλωναράκι σέλερι, 3 κουταλιές της ζούπας μουστάρδα με μέλι, 2 αγκουράκια τουρσί, 3 βραστά αυγά, 2 κουταλιές της ζούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό. Ένας πολύ ωραίος τρόπος τώρα για να απολαύσουμε τα παντζάρια, για να κάνουμε μια ξεχωριστή και αρωματική παντζαροσαλάτα. Τα παντζάρια από τη φύση τους είναι πολύ γλυκά, άρα θέλουν δίπλα τους υλικά που είναι πολύ έντονα, τόσο στη γεύση όσο και στο άρωμα. Ξεκινάω πρώτα βάζοντας τα παντζάρια εδώ στο μπολ για να δούμε σιγά σιγά τι υλικά θα προσθέσουμε. Παντζάρια βρασμένα, η βολβή, όπως βλέπετε εδώ, και κομμένη σε μικρά κυβάκια. Τώρα, την παντζαροσαλάτα την έχουμε συνηθίσει να τη σερβίρουμε είτε με μαγιονέζα είτε με γιαούρτι. Κλασικός συνδυασμός. Πάμε να την προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Καταρχάς, για να δώσουμε γεύση στα παντζάρια, ρίχνω λίγο ελαιόλαδο. Ανθό αλατιού σε νυφάδες. Και πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο. Τώρα, παντζάρια και σκόρδο είναι κλασικός συνδυασμός.
Και ως εδώ έχουμε μια πολύ ωραία βάση. Ανακατεύω τα υλικά. Και εδώ τώρα, αντί να βάλω γιαούρτι, βάζω ξύγαλο από την Κρήτη. Ένα ωραίο τυρί παραδοσιακό, λευκό, μαλακό από τη Σιτία. Πολύ δυνατό στη γεύση, ξεχωριστό και πολύ ισορροπημένο. Έχει ωραίες οξύτητες και εδώ ταιριάζει απόλυτα με τα παντζάρια. Αξίζει να το δοκιμάσετε από μόνο του, έτσι να το σερβίρετε όπως είναι ή να το μπλέξετε με λαχανικά. Νομίζω ότι όταν έχουμε κάτω μία βάση με γλυκά λαχανικά, είναι ονειρεμένο. Ανακατεύω τα παντζάρια με το ξύγαλο. Το ξύγαλο είναι μία ωραία βελούδινη μυζήθρα, η οποία έχει ωραίες οξύτητες, ωραία γεύση, δυνατή γεύση, λιπαρή, νόστιμη και ταιριάζει απόλυτα, όπως σας είπα, στην πατζαροσαλάτα. Αξίζει να δοκιμάσετε αυτό το συνδυασμό. Πάμε τώρα στο αρωματικό. Τα πατζάρια ταιριάζουν ιδανικά με δυόσμο και με εστραγγόν. Αυτά τα δύο μυρωδικά είναι λες και φτιάχτηκαν για τα πατζάρια. Εδώ έχω δυόσμο σε λάδι. Μια πολύ ωραία ιδέα για να έχουμε δυόσμο όλο το χρόνο στην κουζίνα μας, συμπυκνωμένο. Γιατί για να βγάλουμε αυτή την πάστα του δυόσμου, χρησιμοποιούμε μεγάλη ποσότητα από φρέσκο δυόσμο. Έχει όλο το άρωμα του δυόσμου και εδώ στα παντζάρια μας είναι πολύτιμος, στα αλήθεια, γιατί ολοκληρώνει αρωματικά τη σαλάτα. Και όπως βλέπετε εδώ, έχουμε μια σαλάτα με πολύ ωραίο χρώμα, με πολύ δυνατό άρωμα, βγαίνει το άρωμα του δυόσμου και με ωραία γεύση. Και έχω αφήσει για το τέλος αμύγδαλα, ψιλοκομμένα. Αυτά είναι ομά, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και ψημένα και τα δύο ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία. Και εδώ παίζουμε πλέον με τις υφές. Έχουμε ωραία βελούδινη σάλτσα από το γαλοτήρι, έχουμε ωραία παντζάρια που είναι μαλακά και ωραία τραγανά αμύγδαλα και έχουμε μια πολύ ωραία ισορροπία. Και 2-3 φυλλαράκια από φρέσκια μέντα για το χρώμα. Με λίγες κινήσεις συνθέσαμε μια υπέροχη παντζαροσαλάτα. Δοκιμάστε την. Για την παντζαροσαλάτα με ξύγαλο και δυόσμο θα χρειαστείτε 1,5 κιλό βρασμένα παντζάρια, 100 γραμμάρια ξύγαλο, 2 κουταλιές της σούπας δυόσμο σε λάδι, ανθό αλατιού σε νυφάδες, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένα αμύγδαλα. Μάθημα ζαχαροπλαστικής. Πάμε να κάνουμε μια αρωματική κρέμα που θυμίζει την πανακότα γιατί έχει την ίδια τεχνική. Και είναι το ιδανικό κλείσιμο αυτό το γλυκό για ένα τραπέζι, για ένα μενού στο οποίο έχουμε σερβίρει κρέας ψημένο, δυνατό, με δυνατές γεύσεις. Από μόνο το αυτό το γλυκό είναι ένα πολύ ωραίο, δροσερό γλυκό για να το απολαύσουμε όλες τις ώρες της ημέρας. Οπότε η επιλογή είναι δική σας. Σκέτο ή σαν μέρος ενός μενού, όπως και να έχει, αυτό το γλυκό είναι μοναδικό. Κρέμα λοιπόν. Με πορτοκάλι, με ωραία φρούτα του δάσους, εύκολη, απλή και δροσερή. Ξεκινάμε. Εδώ στην κατσαρόλα βάζω κρέμα γάλακτος. Και ζάχαρη. Και τα αφήνω για λίγη ώρα στο δυνατή φωτιά για να ζεσταθεί η κρέμα και για να λιώσει η ζάχαρη. Και εδώ μέχρι να ζεσταθεί η κρέμα, έχω μουσκέψει φύλλα ζελατίνας, τα έχω βάλει μέσα σε κρύο νερό και τα αφήνω και αυτά παράλληλα να μαλακώσουν. Εδώ έχουν αρχίσει σιγά σιγά και μαλακώνουν. Και
Μόλις ζεσταθεί τελείως το μείγμα, ρίχνω τα φύλλα της ζελατίνας γιατί θέλουμε πολύ ζεστό μείγμα για να διαλυθούν. Εδώ θα προσέξετε, δεν πρέπει να πάρει βράση η κρέμα, θα πρέπει να ζεσταθεί πολύ καλά για να ρίξουμε τώρα τα φύλλα της ζελατίνης. Και μόλις πάει να κοχλάσει, ρίχνω τα φύλλα της ζελατίνας και ανακατεύω. Τώρα, τι προσέχουμε όταν δουλεύουμε με φύλλα ζελατίνας. Τα μουσκεύουμε πρώτα σε κρύο νερό, τα βάζουμε ένα-ένα για να μην κολλήσουν και γίνουν μία μάζα, τα αφήνουμε για λίγη ώρα, μουλιάζουν, μαλακώνουν και μετά τα ρίχνουμε μέσα σε ζεστό μείγμα, απαραίτητα, και ανακατεύουμε πολύ καλά να διαλυθούν. Εάν δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουν διαλυθεί τελείως και βλέπουμε μικρά κομματάκια, θα πρέπει να περάσουμε το μείγμα αυτό από ένα σουρωτήρι λεπτό, γιατί αυτά τα μικρά κομματάκια είναι πολύ δύσκολα, τα καταλαβαίνουμε εδώ, μπορεί να μας σταθούν στο λαιμό. Είναι πραγματικά επικίνδυνα. Και να ξέρετε, τα γλυκά που έχουν φύλλα ζελατίνας μέσα στην κρέμα τους, θα πρέπει να τα διατηρούμε στο ψυγείο 1 με 2 ημέρες. Μετά γίνονται πάρα πολύ ελαστικά, χάνουν την υφή τους. Εδώ η γοητεία είναι να κάνουμε μια ωραία κρέμα που είναι βελούδινη και έτσι δυστυχώς ή ευτυχώς αντέχει 1 με 2 ημέρες στο ψυγείο. Αλλά είναι τόσο νόστιμη που σίγουρα θα καταναλωθεί στο λεπτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε την κρέμα. Έχουμε τα φύλλα της ζελατίνας, έχουμε τη ζάχαρη, ρίχνω και χυμό πορτοκαλιού. Και αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε και ένα ωραίο λικέρ πορτοκαλιού για να ανεβάσετε λίγο τη σπιρτάδα. Έτσι ακριβώς το γλυκό είναι πολύ ωραίο και για τα παιδιά μας. Και πάμε τώρα να μοιράσουμε το μείγμα στα ποτήρια. Εδώ θα χρειαστώ μια κανάτα. Και βλέπετε, έχω μια ωραία κρέμα, έχει ωραίο χρώμα, έχει ωραίο άρωμα πορτοκαλιού. Και μοιράζω το μείγμα. Τώρα, με τις ποσότητες που σας έχω δώσει, έχω υπολογίσει να ετοιμάσω 8 κρέμες. Έχει δυνατή γεύση. Οπότε αυτή η ποσότητα είναι υπεραρκετή για μία μερίδα. Γιατί έχουμε μετά και ωραία συνοδευτικά. Σαβαγιάρ και φρούτα του δάσους. Οι κρέμες τώρα θα πρέπει να μπουν στο ψυγείο, να τις αφήσουμε για αρκετές ώρες μέχρι να σφίξουν, να δέσουν για να τις απολαύσουμε. Δεν μένουμε όμως εδώ, δεν μένουμε μόνο στα μπισκότα και στα φρούτα του δάσους. Κάνουμε και ένα πολύ ωραίο ζελέ με πορτοκάλι. Τα υλικά απλά, λίγα και η διαδικασία πολύ εύκολη. Θέλω χυμό πορτοκαλιού, αδειάζω την μισή ποσότητα σε ένα κατσαρολάκι και τον αφήνω να ζεσταθεί. Γιατί, για να κάνουμε κλασικά ζελέ, θέλουμε φύλλα ζελατίνας και θέλουμε ένα ζεστό υγρό μείγμα. Εδώ πάλι έχω φύλλα ζελατίνας, τα έχω μουσκέψει και αυτά, τα έχω μουλιάσει όπως βλέπετε, έχουν μαλακώσει. Να τα, έτσι ακριβώς γίνονται μόλις μαλακώσουν. Και εδώ, περιμένω τώρα να ζεσταθεί για να τα ενώσω. Μέχρι να ζεσταθεί τώρα εδώ ο χυμός πορτοκαλιού, ετοιμάζω και το σκεύος μέσα στο οποίο θα φτιάξω αυτό το ωραίο ζελέ. Θέλω ένα ρηχό ταψί με γύσο, ακριβώς έτσι για να δώσω σχήμα στο ζελέ, και μεμβράνη τροφίμων. Και απλώνω τη μεμβράνη τροφίμων για να καλύψω το εσωτερικό του ταψιού. Πάμε δίπλα. Εδώ τώρα, στον ζεστό χυμό, ρίχνω τα φύλλα της ζελατίνας. Και ανακατεύω για να διαλυθούν τελείως. Και μετά ρίχνω και τον υπόλοιπο χυμό. Ανακατεύω και αδειάζω το μείγμα μέσα στο ταψάκι στο οποίο έχω βάλει το φύλλο της μεμβράνης τροφίμων. Αυτό είναι. Τώρα, και αυτό το ζελέ θα πρέπει να μείνει στο ψυγείο για αρκετές ώρες, μέχρι να πήξει. Βάζω και τις κρέμες στο ψυγείο, πάμε να δούμε την κάρτα των υλικών και επιστρέφουμε για να σερβίρουμε. Για την κρέμα πορτοκαλιού με φρούτα του δάσους, για 8 μερίδες θα χρειαστείτε 1,5 λίτρο κρέμα γάλακτος, 1,5 λίτρο χυμό πορτοκαλιού,
4 φύλλα ζελατίνας των 2 γραμμαρίων το καθένα, 200 γραμμάρια ζάχαρη. Για το ζελέ πορτοκαλιού θα χρειαστείτε 300 ml χυμό πορτοκαλιού, 4 φύλλα ζελατίνας των 2 γραμμαρίων το καθένα, μεμβράνη τροφίμων. Και για το σερβίρισμα 8 σαβαγιάρ, ανάμεικτα φρούτα του δάσους και άχνη ζάχαρη. Τελευταία κίνηση πριν γαρνίρουμε, βγάζω τη μεμβράνη από το ζελέ πορτοκαλιού και το κόβω σε μικρότερα κομμάτια. Και αυτός είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να γαρνίρουμε κρέμες σε ποτήρια, να γαρνίρουμε τούρτες. Απίθανο. Και από μόνο του, αν του βάλουμε λίγη ζάχαρη, είναι ένα πολύ ωραίο δροσιστικό γλυκό. Βλέπετε, και όπως το κόβω σε κυβάκια, το ξεκολλάω και έχουμε μικρά καρεδάκια από ζελέ πορτοκαλιού. Απίθανα αρωματικά πεντανόστιμα. Πάμε τώρα στο γαρνίρισμα. Ξεκινάω βάζοντας μπισκότα μέσα στα ποτήρια, εδώ στην κρέμα. Είδα σαβαγιάρ, τα οποία έχω κόψει σε μικρότερα κομμάτια. Και μετά μοιράζω τα ζελέ πορτοκαλιού. Και ολοκληρώνουμε το σερβίρισμα με φρούτα του δάσους, φραμπουάζ και βατόμουρα. Εννοείται πως θα μπορούσαμε να σταματήσουμε στο ζελέ πορτοκαλιού. Μαζί με τα μπισκότα σαβαγιάρ είναι πολύ ωραία γαρνιτούρα. Βάζω και τα φρούτα του δάσους γιατί έχουν ωραία γλυκόξινη γεύση, ταιριάζουν απόλυτα. Και ολοκληρώνουμε τώρα το σερβίρισμα με λίγη άχνη ζάχαρη. Και με ψιλοκομμένη φρέσκια μέντα. Κρέμα πορτοκαλιού με ζελέ πορτοκαλιού, σαβαγιάρ και φρούτα του δάσους. Εντυπωσιακό γλυκό, πεντανόστιμο, αρωματικό, απολαυστικότατο. Για την κρέμα πορτοκαλιού με ζελέ και φρούτα του δάσους, βάζουμε στην κατσαρόλα την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη και αφήνουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να ζεσταθεί η κρέμα. Ρίχνουμε στη ζεστή κρέμα τα στραγγισμένα φύλλα της ζελατίνας και ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το χυμό, ανακατεύουμε και μοιράζουμε το μείγμα σε 8 ποτήρια. Βάζουμε τα ποτήρια στο ψυγείο για 3-4 ώρες. Για το ζελέ πορτοκαλιού, βάζουμε την μισή ποσότητα του χυμού στην κατσαρόλα και αφήνουμε σε μέτρια φωτιά για να ζεσταθεί. Στραγγίζουμε τα φύλλα της ζελατίνας και τα ρίχνουμε στον ζεστό χυμό. Προσθέτουμε και τον υπόλοιπο χυμό, ανακατεύουμε και αδειάζουμε το μείγμα σε ένα ταψί στρωμένο με μεμβράνη τροφίμων. Αφήνουμε στο ψυγείο να πήξει και μετά κόβουμε το ζελέ σε μικρούς κύβους. Σερβίρουμε με μπισκότα σαβαγιάρ, ζελέ πορτοκαλιού, φρούτα του δάσους, άχνη ζάχαρη και ψιλοκομμένα φιλαμέντας. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Το τραπέζι μας γέμισε με ωραίες πυρωδιές και ωραίες γεύσεις. Σας περιμένω εδώ για περισσότερα μενού, για περισσότερη γνώση, πάντα με την ίδια όρεξη. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά μαγειρέματα. Γεια σας.